Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είμαι η Αναστασία Αυγουστή και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα τη ημέρα εν συντομία. Τη διεξαγωγή περαιτέρω ανακρίσεων αναφορικά με την υπόθεση τη Μονή Αβακούμ θα ζητήσει από την Ανακριτική Επιτροπή τη Ιερά Συνόδου το Συνοδικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη τη Εκκλησία τη Κύπρου. Όπω ανακοίνωσε ο Επίσκοπο Καρπασία Χριστόφορο, η απόφαση ελήφθη καθώ προέκυψαν νέα στοιχεία. Ο Καρπασία Χριστόφορο δήλωσε επίση ότι μόνο οι ανακοινώσει του Συνοδικού αποτελούν επίσημη ενημέρωση επί της διαδικασίας. Το εξαμελές συνοδικό δικαστήριο αποτελούν οι Μητροπολίτες Κιτίου Νεκτάριος, ο οποίος προεδρεύει του δικαστηρίου, ο Κωνσταντίας Βασίλειος και ο Λεμεσού Αθανάσιος, Όπω επίση η Επίσκοπη Καρπασιά Χριστόφορο, ο οποίο αντικατέστησε ...το Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινή, ο, ο Αμαθούντο και ο Αρσινό Παγκράτιο, ο οποίο αντικατέστησε το Μητροπολίτη Μόρφου. Στόχο του Συνοδικού Δικαστηρίου είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από τη Μεγάλη Βδομάδα. Αύριο το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Λωριδά της Γάζας το πλοίο Open Arms, το οποίο μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας του Παλαιστινίους. Το πλοίο αναχώρησε χθε το πρωί από το λιμάνι της Λαρνακάς και συνεχίζει απρόσκοπτα το ταξίδι του προς τη Γάζα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση πω η Ρωσία είναι στρατιωτικά και τεχνικά έτοιμη για έναν πυρηνικό πόλεμο. Επεσήμανε επίση ότι αν οι Ηνωμένε Πολιτείε έστελναν στρατεύματα στην Ουκρανία, η Μόσχα θα το εκλάμβανε ω μείζωνα κλιμάκωση του πολέμου. Ξεκαθαρίσε ωστόσο ότι δεν θεωρεί πω θα μπορούσε να ληφθεί βιαστικά απόφαση να διεξαχθεί πυρηνικό πόλεμο, ούτε βλέπει καμία ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δηλώσει έγιναν μερικέ ημέρε πριν από τι προεδρικέ που θα διεξαχθούν από τι 15 έω τι 17 Μαρτίου, στι οποίε θεωρείται βέβαιο ότι ο Μπούτιν θα εξασφαλίσει με συντριπτική πλειοψηφία νέα εξαετή θητεία. Το σχέδιο τη κάλυψη εξόδων των συνοδών επιδοτούμενων ασθενών στο εξωτερικό ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά τη συνεδρία, ο Υπουργό Υγεία Μιχάλη Δαμιανό δήλωσε ότι η κάλυψη των εξόδων αφορά τον ασθενή και τον συνοδό, ο οποίο θα μεταβεί μαζί του. Το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη Τρίτη και το συνολικό κόστο υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο προνοεί κάλυψη του κόστου διαμονή και διατροφή των συνοδών, τα έξοδα μετάβαση του ασθενού και του συνοδού και το κόστο διαμονή και διατροφή του ασθενού ή αν είναι εξωτερικό ασθενή. Στι περιπτώσει ανηλίκων ασθενών δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την κάλυψη των εξόδων του Συνοδού. Ο Υπουργό Υγεία επισήμανε ότι οι ασθενεί θα παρακάθονται σε ιατρικό συμβούλιο. Διάταγμα κράτηση 8 ημερών σε δύο άτομα ηλικία 33 και 27 ετών εξέδωσε το επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση υποβοήθηση παράτυπων μεταναστών. Πρόκειται για την υπόθεση με του 458 παράτυπου μετανάστε, οι οποίοι επέβαιναν σε εξισκάφη και εντοπίστηκαν τη Δευτέρα νυχτά του Κάβον Γκρέκο. Οι δύο συλληφθέντε από την Παλαιστίνη και τη Συρία αντίστοιχα αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων υποβοήθηση παράνομη εισόδου ατόμων τρίτη χώρα στη Δημοκρατία με πρόθεση και με σκοπό την αποκόμιση κέρδου, μεταφορά ατόμων με μία ασφαλέ και υποφορτωμένο σκάφο και συνωμοσία προ διάπραξη κακουργήματο. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και απόψε μαζί μα τι κύριε ειδήσει τη ημέρα στη συντομία. Από εμά να έχετε ένα καλό βράδυ.